centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλε. Λοιπόν, είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τον Δήμο Καστοριάς. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα όρια του Δήμου Καστοριάς, παρά το γεγονός ότι είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο λατομείο στο νομό Καστοριάς. Ναι. Τι άποψη έχετε για το συγκεκριμένο θέμα? Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να πούμε όλοι μας και ιδιαίτερα οι Δήμοι, τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει ένα λατομείο κοντά μας, μάλιστα, στο νομό μας, τότε είμαστε αναγκασμένοι να ανεβάζουμε το κόστος των έργων, ναι, γιατί η μεταφορά του υλικού θα γίνεται από μεγαλύτερες Κοζάνη. Αποστάσεις από την Κοζάνη, και αυτό καταλαβαίνετε πολλαπλασιάζει το κόστος, μάλιστα, το οποίο δεν θέλουμε. Τα χρήματα είναι περιορισμένα ακόμα και στα προγράμματα και στο ΕΣΠΑ και τα λοιπά, στο Τρίτσις, και δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους πάρα πολύ και να χάνουμε την ουσία και πράγματα που μπορούμε να κατασκευάσουμε. Και άρα είναι απαραίτητο, ναι, ένα λατομείο να λειτουργεί στην περιοχή μας. Προσέξτε τώρα, χθες μας έλεγε, πάνω σε αυτό που λέτε, χθες, ναι, μας έλεγε ο κύριος Σαββόπουλος ότι παραδείγματος χάρη για ένα έργο όπως είναι η σύρεγγα της Κλεισούρας έχουν υπολογιστεί οι τιμές με τιμές λατομείου Καστοριάς. Αν δεν λειτουργήσει, ναι, λατομείο, τότε θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός χωρίς να είναι βέβαιο ότι μπορούν να βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα που θα χρειαστούν. Προσέξτε να τι γίνεται. Να σας πω εγώ ένα αντίστοιχο παράδειγμα δικό μου. Μάλιστα. Ετοιμάζω πρόταση, καταθέτω αυτές τις μέρες το πρόγραμμα Τρίτσης για την αγροτική οδοποιία, που είναι ένα έργο 3.600.000 ευρώ. Μάλιστα. Και φυσικά οι τιμές έχουν προσδιοριστεί. Τιμές λατομείου. Λατομείου εδώ, της περιοχής μας. Ναι. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τότε θα διπλασιαστούν οι τιμές αυτές και θα πάει στράφη το έργο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός το να υπάρχει ένα λατομείο στον τόπο μας και να μην μεγαλώνουμε το κόστος και να το φτάνουμε σε δυσθεώρητα ύψη. Σε αυτό λοιπόν, άρα, νομίζω, λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό λοιπόν φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε. Εκεί που δεν ξέρω αν μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι αυτό το λατομείο πρέπει να είναι στα χέρια ιδιώτη μέσω εκμίσθωσης από το Δήμο Καστοριάς και την εταιρεία Μακεδνός, ή αν πρέπει να είναι στα χέρια του Δήμου Καστοριάς ή των Δήμων συνολικά του νομού. Κοιτάξτε, καταρχήν τον πρώτο λόγο έχει ο Δήμος Καστοριάς, στον οποίο ανήκει αυτό το λατομείο. Βέβαια. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει ο Δήμος Καστοριάς, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο να κουβεντιάσουμε οι τρεις Δήμοι, εγώ είμαι στη διάθεση των υπολείπων συναδέλφων να καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε. Δεν φέρνω καμία αντίρρηση. Χθες άκουσα την πρόταση του κυρίου Κεμπαψόγλου. Δεν διαφωνώ καταρχήν. Ναι. Συμφωνώ καταρχήν με αυτή την πρόταση. Αλλά δεν έχω μιλήσει προσωπικά ο ίδιος ούτε με τον κύριο Κεμπαψόγλου ούτε με τον κύριο Κορετζίδη. Θα ήθελα τις επόμενες μέρες, γιατί αυτές τις μέρες πνιγόμαστε, είχαμε δημοτικά συμβούλια για προϋπολογισμούς, τεχνικά προγράμματα, τελειώνουν οι προθεσμίες υποβολής έργων στο ΕΣΠΑ. Την Παρασκευή, ας πούμε, το βάλουμε μέχρι την Παρασκευή 4 έργα στο ΕΣΠΑ, τελειώνουν οι προθεσμίες για το Τρίτσις κτλ. Είμαστε σε μια κατάσταση, πώς θα το πω, στα, ναι, όρια μας. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να κουβεντιάσω και να αναλύσουμε αυτό το θέμα εξονυχιστικά. Τις επόμενες μέρες προτίθεμαι και εγώ, αλλά πιστεύω ότι και ο κύριος Κορετζίδης θα το κάνει, θα έρθει σε επαφή μαζί μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε τα δεδομένα και να πάρουμε μια οριστική απόφαση, πάντα με το βλέμμα ότι πρέπει το λατομείο αυτό να λειτουργεί εδώ πέρα στον τόπο μας. Και υπάρχει και η πρόταση στα μίλια, βεβαίως, που θα λέγαμε μοιάζει πάρα πολύ, που είναι, θα λέγαμε, η πρόταση της πολυμετοχικότητας, να είναι όλοι μέτοχοι, όλοι οι Δήμοι και η Αντιπεριφέρεια μέτοχοι σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Φαντάζομαι δεν ότι με κάποιον τέτοιον τρόπο. Όλα αυτά να κουβεντιαστούν. Ναι. Πρώτα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαι αλήθως, να πω την άποψή μου, αλλά η θέση μου είναι αυτή, ότι πρέπει να λειτουργήσει το λατομείο με οποιοδήποτε τρόπο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθίσουν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες να δούμε την πολυμετοχική συμμετοχή, ναι, να δούμε τι θα κάνει ο Δήμος Καστοριάς, να δούμε τι θα κάνουμε τρεις Δήμοι,
και τα λοιπά, και στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε για το αν πρέπει να πάει έναν ιδιότητα ή όχι. Άρα λοιπόν, καταρχήν θετικός και να καθίσουμε στο τραπέζι πραγματικά να τα βρούμε, γιατί κινδυνεύουν από αυτή την ιστορία να χαθούν έργα στο νομό Καστοριάς, όσο αντίστοιχο και αν φαίνεται. Έργα. Και πολύ σημαντικά έργα. Πολύ ουσιαστικά έργα, παραγωγικά έργα. Λοιπόν, όταν θέλεις να κάνεις τους αγροτικούς δρόμους, το οποίο είναι παραγωγή, απευθύνεσαι σε μια κατηγορία που είναι οι αγρότες, δεν μπορείς αυτά να διπλασιάσεις το κόστος και να τεινάξεις το έργο στον αέρα. Πρέπει να έχουμε το λογοτοπείο εδώ. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα γρήγορα. Η παρατήρηση που κάνει ο κύριος Κεπαψόγλου, δηλαδή ότι η προωθούμενη λύση της εκμύθωσης του λατομείου νομοτελειακά θα καταλήξει στον έλεγχο και το πατρονάρισμα όλων των δημοπρασιών για την κατασκευή των έργων και προμηθειών. Η τιμολογιακή πολιτική του ιδιώτη θα είναι κατά το δοκούν, ισχυρίζεται ο κύριος Κεπαψόγλου. Σας βρίσκει σύμφωνος, πιστεύετε ότι έτσι θα είναι ή δεν είναι έτσι τα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αν το λατομείο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αυτοδιοίκησης, θα είναι. Έπεσε η γραμμή, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι στον δρόμο ο κύριος Κοσλιόπουλος και μάλιστα σε έναν δρόμο προς δημοταμεία που δεν πιάνουν και τα κινητά τηλέφωνα. Κύριε Κοσλιόπουλε, είχατε μείνει ακριβώς την απάντηση και με αυτή να ολοκληρώσουμε, γιατί καταλαβαίνω θα χαθεί το σήμα. Έλεγα ότι είναι πρωτόφελός μας εάν το ατομείο λειτουργήσει με ευθύνη των πλέον δήμων ή και της αντιπεριφέρειας. Άρα λοιπόν πιστεύω... Τα έργα θα γίνονται πιο σωστά, με την έννοια ότι θα έχουν χαμηλότερο κόστος και θα διευκολύνουν τους δήμους πάρα πολύ. Καταρχήν η θέση μου είναι αυτή. Αλλά θα ήθελα, όπως είπα και προηγουμένως, να καθίσουμε οι τρεις ή οι τέσσερις σε ένα τραπέζι, ναι, να δούμε όλα τα δεδομένα, εφόσον η Καστοριά δεν θέλει να το λειτουργήσει, και να προχωρήσουμε σε ένα σχήμα τέτοιο που να θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Εάν δεν μπορούμε εμείς, τότε να συζητήσουμε. Βλέπω ότι χάνεται η γραμμή συνεχώς. Κρίμα. Τότε θα βλέπουμε την υπόθεση του ιδιώτη, λέει ο κύριος Κοσλιόπουλος. Αυτό ήθελε σίγουρα να πει. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.